σύνδεση τώρα με την Βόνη. Κώστα Σημεωνιδή, θα τον δούμε τώρα στην Γερμανία, διότι στη Γερμανία, Κώστα, καλή σου μέρα, και τα κρούσματα έχουν αυξηθεί και είδαμε και την Άγγελα Μέρκελ να κάνει ένα διάγγελμα, αν δεν κάνω λάθος και διάβασα σωστά, μετά από 14 χρόνια στην καγκελαρία. Ήταν το πρώτο διάγγελμα που κάνει ουσιαστικά προς το έθνος. Δεν έχει ξανακάνει, αν εξαιρέσουμε αυτό που γίνεται την πρωτοχρονιά, αλλά έτσι να απευθυνθεί για ένα θέμα της επικαιρότητας στους Γερμανούς πολίτες, όντως δεν έχει ξαναγίνει. Μάλιστα. Τι είπε εκεί? Περιμέναμε ότι θα ανακοινώσει κάποια νέα μέτρα. Δεν το έκανε τελικά. Αυτό που είπε ήταν μια έκκληση. Ήταν πραγματικά μια δραματική έκκληση, όπως δεν έχουμε ξαναδεί την καγκελάριο όλα αυτά τα χρόνια. Ήταν μια έκκληση προς τους πολίτες να τηρήσουν τα μέτρα που έχουν ανακοινωθεί τις τελευταίες μέρες. Τίποτα περισσότερο από αυτό. Έκανε λόγο για την μεγαλύτερη πρόκληση που αντιμετωπίζει η Γερμανία μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Και αυτό που προσωπικά μου έκανε πολύ μεγάλη αίσθηση είναι η εξής φράση που είπε, ότι όλοι μας θα χάσουμε τις επόμενες μέρες, τις επόμενες εβδομάδες και μήνες αγαπημένους ανθρώπους. Πόσοι ακριβώς άνθρωποι θα πεθάνουν εξαρτάται τώρα από τον καθένα μας, από την αυτοπιθαρχία και την αποφασιστικότητα που θα δείξουμε. Η αλήθεια είναι, Κώστα, ότι όλες οι προβλέψεις για τη Γερμανία είναι ιδιαιτέρως ανησυχητικές. Προφανώς γι' αυτό και ανέφερε αυτό η κυρία Μέρκελ στο διάγγελμά της. Ακριβώς, το κρατικό Ινστιτούτο Ρόμπερτ Κόχ, αφού το αναφέρεις, είπε ότι αν επιδεινωθεί η κατάσταση, δεν τηρηθούν τα μέτρα, τότε δεν αποκλείεται μέχρι το καλοκαίρι, μέσα σε 2-3 μήνες, να έχουμε μέχρι και 10 εκατομμύρια κρούσματα στη Γερμανία. Είναι ένα φρικτό σενάριο, αλλά προειδοποιούν οι ειδικοί ακριβώς την προσπάθειά τους να πείσουν τους πολίτες να τηρήσουν όλα αυτά τα μέτρα, δηλαδή τα βασικά μέτρα, την απόσταση ασφαλείας από τους επόμενους, πλήσιμο χεριών κτλ. Όλα αυτά τα οποία επανέλαβε και χθες η Γερμανίδα καγκελάριος. Όπως είπες τώρα, έχουμε αύξηση κρουσμάτων στη Γερμανία, διπλασιασμό μέσα σε 48 ώρες. Προχθές μιλήσαμε τελευταία φορά από εδώ. 6.000 σας είχα πει προχθές, πάνω από 12.000 σήμερα. 34 οι νεκροί στο μεταξύ. Προσθέθηκαν άλλοι 3 σήμερα το πρωί. Θα πρέπει να σημειώσουμε βέβαια ότι όλοι τους, σχεδόν όλοι, το 90% περίπου, είναι ηλικιωμένοι άνθρωποι με επιβαρημένο ιατρικό ιστορικό. Η Γερμανία συγκαταλέγεται, Γιάννη, στις χώρες που παρουσιάζουν την μεγαλύτερη ποσοστία αύξηση τις τελευταίες ώρες. Το ίδιο ισχύει και για τις γειτονικές της χώρες και γι' αυτό πλέον έχουν διευρυνθεί τα μέτρα, οι ταξιδιωτικοί περιορισμοί προς τις όμορες χώρες. Θα κλείσω όμως με την αισιόδοξη, με τη θετική είδηση, αν θέλεις, της ημέρας. Και πολύ καλά θα κάνεις. Έρχεται από την γερμανική εταιρεία CureVac. Ειδικεύεται στην παρασκευή εμβολίων. Είναι από τις εταιρείες που παίζουν ρόλο κλειδί στη μάχη κατά του κορονοϊού. Και θυμίζω και στους τηλεθεατές, είναι η εταιρεία την οποία προσπάθησε πριν από λίγες ημέρες να εξαγοράσει ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Τώρα λοιπόν μαθαίνουμε από την εταιρεία ότι ήδη πριν από το καλοκαίρι, μέσα στις επόμενες εβδομάδες, θα αρχίσουν οι κλινικές έρευνες. Και ο μεγαλομέτοχος της εταιρείας είπε χθες σε συνέντευξή του στην Bild ότι δεν αποκλείεται, καλώς εχόντων των πραγμάτων, το εμβόλιο να υπάρχει στην αγορά ήδη από το φθινόπωρο. Είναι αυτό μια προσεκτική εκτίμηση, πολύ αισιόδοξη, αλλά είναι κάτι που το χρειαζόμαστε αυτές τις ημέρες. Με αυτό το μήνυμα αισιοδοξίας να κλείσουμε. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ από την Γερμανία.